Αστήρ Κουδουνίων Άρης Φωτολίβους 0-5, σημαντική νίκη για τους φιλοξενούμενους που καλοβλέπουν πλέον για την έκτη θέση της βαθμολογίας. Ο Βασίλης Σαρακασίνης απέναντι στην παλιά του ομάδα, στον Αστήρ Κουδουνίων. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με Στεφανίδη στο τέρμα, 2 Κεσίδη, 3 Παρασκευά, 4 Κουσίδη, 5 Γιαρετζίδη, 6 Βασιλιάδη, 7 Παύλο Βασιλιάδη, 8 Μασκαλίδη, 9 Ξηροσαβίδη, 10 Παπαδόπουλο και 11 Μουρζά. Στον μπάγκο Τάκη Στάμογλου είχε τους Μεντζιαντζόγλου, Βελίκη και Κοτσερίδη. Από την άλλη πλευρά, ο Βασίλης Σαρακασίνης παρέταξε Δικταπανίδη, Πολυζώνη, Ιωσιβίδη, Κατζησαβίδη, Σαβίδη, Μπιαζάκη, Χατζιμπουργάνη, Αμανατίδη, νέο μεταγραφικό απόκτημα, σημαντική μεταγραφή για τον Άρη Φωτολίβους. Με το 9 ο Φίλιππος Βασιλιάδης κόντρα στην παλιά του ομάδα. Με το νούμερο 10 ο Καγιάουγλου και με το 11 ο Ρουμελιώτης. Στον πάγκο Χατζίδη, Σουλά, Κούρτογλου, Σάβαρος, Σοπελίδης, Καραγιανίδης και Ζορμπίδης. Εδώ ο ρέφερη της αναμέτρησης ο Σταύρος Παυλίδης με δύο γυναίκες βοηθούς, την Μαρία Ζάχαρη και την Χριστοφόρα Νικολαίδου. Και στο γήπεδο των Κουδουνίων, όπως σε όλα τα γήπεδα της Δράμας, ενός λεπτού στη γη στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού του Άρη. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ο Άρης Φωτολίβους δυνατά από το ξεκίνημα βρίσκει το γρήγορο γκολ και παίρνει αυτό που θέλει. Το βολέ εδώ από το Δικταπανίδη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί των Κουδουνίων. Η μπάλα πάει από αριστερά μπροστινή. Παλιά Ρουμελιώτης πολύ γρήγορος μπαίνει στην περιοχή. Θα κερδίσει το κόρνερ από την έξοδο του Στεφανίδη. Η προσπάθεια από τον Ρουμελιώτης στο δεύτερο λεπτό και δύο λεπτά μετά. Πολύ ωραία κάθετη πάσα για τον πολύ δραστήριο Ρουμελιώτη. Ρουμελιώτης μπαίνει, ανοίγει το κοντρόλ, περνάει προς τα μέσα με τα πόδια, απομακρύνει ο Στεφανίδης. Νέα προσπάθεια, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Φωτολίβος. Πάμε στο 5. Χατζημπουργάνης από δεξιανέβη και ωραία. Σέντρα του Φίλιππου Βασιλιάδη. Ρουμελιώτης και πάλι με στη φάση. Την τρίτη φορά δεν θα σκοτήσει. Δύο πολύ καλές τελικές από τον Ρουμελιώτη. Στην τρίτη θα σκοράρει στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης μόλις ο Άρης Φωτολίβος. Πολύ ωραία η σέντρα. Ωραίο το στοπάρισμα με το στήθος και τον γκολ από τον Ρουμελιώτη. Αστήρ Κουδουνίων. Άρης Φωτολίβους 0-1. Φίλιππος Βασιλιάδης, η σέντρα, ο πρώην παίκτης των Κουδουνίων μέχρι το Δεκέμβρη εκεί έπαιζε. Και από κοντά ο Ρουμελιώτης με ωραίο σταμάτημα και σουτ μέσα από την περιοχή. Το 0-1. Μπιαζάκης. Ωραία προσπάθεια, πολύ καλός αμυντικός μέσος. Και ο Μπιαζάκης ένα σουτ. Η μπάλα στα σώματα και κόρνερ από την προσπάθεια του Αμανατίδη. Αυτός είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη Φωτολίβους. Πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής με πορεία σε μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες. Προσπάθεια από αριστερά, νέα σέντρα προς τον Βασιλιάδη. Θα κόψουν οι αμυντικοί των Κουδουνίων σε κόρνερ. Πολύ δυνατό το Φωτολίβος στο πρώτο 20 λεπτό. Επιθετικός μονόλογος. Φτάνουμε στο 21. Νέα επίθεση με Χατζησαβίδη από την άμυνα. Μακρινή παλιά προς τον Φίλιππο Βασιλιάδη, ο οποίος έχει πλάτη στην άμυνα, θα γυρίσει προς τα πίσω. Σέντρα, περνάει η μπάλα, θα μέσα στην περιοχή, έρχεται προς τα πίσω. Η πάσα προς τα πίσω, το σουτ, η κόντρα Βασιλιάδης από κοντά, σκοράρει τον γκολ για την ομάδα του Φωτολίβους. 0-2 από τον Φίλιππο Βασιλιάδη στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν το πανηγυρίζει ο πρώην παίκτης των Κουδουνίων κοντά στην παλιά του ομάδα. Το βλέπετε, Φίλιππος Βασιλιάδης εδώ. Αυτός ξεκίνησε τη φάση, δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Ο Πολυζώνης γύρισε προς τα πίσω. Ένα άτσαλο σουτ, η μπάλα όμως ήρθε στα πόδια του Φίλιππου Βασιλιάδη, ο οποίος από κοντά σκόραρε και άλλη μία φορά το replay. Εδώ Βασιλιάδης δεν μπορεί να σουτάρει. Η μπάλα περνάει, έρχεται στον Πολυζώνη. Πολυζώνης γυρίζει προς τα πίσω, πάει να κάνει το σουτ. Ο Μπιαζάκης, αν είδα καλά εκεί, δεν την έπιασε γεμάτα την μπάλα και από κοντά ο Βασιλιάδης το 22 την έστειλε στα δίχτυα για το 0-2 του Φωτολίβους. Μόνο Φωτολίβος στο πρώτο μισάωρο. Νέα επίθεση με τον Πολυζώνη από τα δεξιά. Μπροστινή πάσα, Καγιάουγλου, ωραία κάθετη πάσα. Ρουμελιώτη στην πλάτη της άμυνας. Θα διώξει όμως ο Στεφανίδης με καλή έξοδο. Καλή στιγμή για την ομάδα του Φωτολίβους. Ωραία η κάθετη εδώ του Καγιάουγλου. Ρουμελιώτης βγήκε, ο Στεφανίδης έκοψε την πορεία της μπάλας, ο τερματοφύλακας των Κουδουνίων. Επιμένει η ομάδα του Φωτολίβους. Νέα σέντρα προς την περιοχή. Η μπάλα περνάει, Πολυζώνης κοντρολάρει, περνάει γκολ. 0-3 έτσι απλά στο 29. Η ομάδα του Φωτολίβους στη συνέχεια της φάσης το βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει και με τους φίλους του Άρη Φωτολίβους. Ο Πολυζώνης, ο δεξιός μπακ, σκοράρει από κοντά, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-3 εδώ και πάλι στη συνέχεια της φάσης από αυτή τη σέντρα. Ωραία κατέβασε την μπάλα ο Πολυζώνης. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο Μουρζάς. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και πάλι επανάληψη από τη σέντρα που έγινε εδώ. Η απομάκρυση της μπάλας, ο Πολυζώνης στο πάρει, σκοράρει από κοντά. 0-3 στο 29 για την ομάδα του Φωτολίβους. Νέα προσπάθεια από τον εξαιρετικό Ρουμελιώτη για ένα ακόμη μάτσα από αριστερά. Γυρίζει την μπάλα σου του Καγιάγουλου στα σώματα. Επιμένει ο Καγιάγουλου, προσπαθεί να περάσει πέναλτι. Κοντά στη φάση ο Σταύρος Παυλίνης δίνει το πέναλτι στο μαρκάρισμα του Παύλου Βασιλιάδη. Εδώ και πάλι ο Βασιλιάδης πήγε να μαρκάρει ξανά τον Καγιάγουλου. Πέφτει ο Καγιάγουλου μέσα στην περιοχή. Δίπλα ο Σταύρος Παυλίδης, ο διαιτητής, δείχνει κατευθείαν την άσπρη βούλα. Πέναλτι στο 39 για την ομάδα των Κουδουνίων που
Βλέπουμε ότι ήταν ένας επιθετικός μονόλογος το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Καγιάουλου, ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι και ήταν και δημιουργός το 0-2. Πολύ ωραίο πέναλτι από τον Καγιάουλου. Την μπάλα στα δίχτυα. 0-4 για τη Φωτολίβος. Τελειώνει ουσιαστικά το μάτς με το εύστοχα εκτελεσμένο πέναλτι εδώ του Καγιάουλου. Ωραίο πέναλτι. Αν και έπεσε σωστά ο Στεφανίδης, η μπάλα στα δίχτυα. 0-4 για την ομάδα του Φωτολίβους. Ουσιαστικά στο πρώτο μισάωρο κρίθηκε για το παιχνίδι. Ρουμελιώτης. Στο 42 είμαστε. Φίλιππος Βασιλιάδης κρατάει την μπάλα ωραία κάθετα στον Καγιάουλου. Καγιάουλου μπαίνει στην περιοχή, στο πάρει, σουτάρει. Τελευταία στιγμή προβολή εκεί το τάκλιν από τους αμυντικούς των Κουβουνίων. Η μπάλα πέρασε κόρνερ. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου. 0-4 για το Φωτολίβος. Με Ρουμελιώτη, Βασιλιάδη, Πολυζώνη και Καγιάουλου σε ένα κυριαρχικό πρώτο ημίχρονο. Και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές και του δευτέρου ημιχρόνου. Ο αρχηγός ο Χατζιμπουργάνης ελέγχει την μπάλα από αριστερά. Θα παίξει κεντρικά για τον Μπιαζάκη. Μπιαζάκη έχει πολύ καλά πόδια. Θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Νέα προσπάθεια από δεξιά για την ομάδα του Άρη Φωτολίβους. Φίλιππος Βασιλιάδης, εξαιρετική μπαλιά κάθετη. Διασπάται η άμυνα. Πάλι ο Βασιλιάδης θα την πάρει στο ύψος του πέναλτι, αλλά το σουτ από την κόντρα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια out. Μια ακόμη επίθεση για το Φωτολίβος χωρίς τελική τα κουβούνια στο μάτς. Νέα προσπάθεια για το Φωτολίβος, μπροστινή μπαλιά, Ρουμελιώτης σταματάει, Φίλιππος Βασιλιάδης, ωραία το 1-2 με τον Ρουμελιώτη. Ρουμελιώτης από δεξιά θα κάνει μια προσποίηση, ένα καλό σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Καμία ανησυχία για τον Στεφανίδη. Προσπάθεια για τους γηπεδούχους με τον Παρασκευά, μια από τις λίγες καλές στιγμές του Αστήρ στο παιχνίδι. Εδώ Παρασκευάς σε μια προσπάθεια από δεξιά θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, out. Ένα πλάγιο για τα κουδούνια από την αριστερή πλευρά. Ένα γέμισμα Μπιαζάκης δυνατά θα κόψει την μπάλα με τάκλιν με δεύτερη προσπάθεια. Χάνεται εδώ η μπάλα όμως. Κατοχή για την ομάδα των κουδούνων με τον Μασκαλίδη, ο οποίος από πολύ μακριά προσπάθησε εδώ να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα. Έξυπνο αυτό που πήγε να κάνει ο Μασκαλίδης. Η μπάλα έξω από τα δοκάρια του Δίκτα Πανίδη. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του ματς. Νέα επίθεση για το Φωτολίβος. Προσπάθεια από τον Φίλιππο Βασιλιάδη, θα βγάλει μια σέντρα, κεφαλιά από κοντά, επέμβαση του Στεφανίδη στην κεφαλιά του Ρουμελιώτη. Πολύ καλή επέμβαση του Στεφανίδη, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα φάουλ για τα κουδούνια. Από την αριστερή πλευρά εκτελείται η μπάλα μέσα στην περιοχή, αυτή είναι καλή ευκαιρία. Μια κεφαλιά από κοντά από τον Βασιλιάδη, η μπάλα περάσει εκτός εστίας. Out στο 76. Εδώ ο Μασκαλίδης με τον Ξηροσαβίδη. Μπάλα από αριστερά για τα κουδούνια. Μια σέντρα μες στην περιοχή. Ένα στοπάρισμα. Ένα σούτ. Η μπάλα θα βρει στα σώματα από τον Παύλο Βασιλιάδη. Η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Κόρνερ για τα κουδούνια. Εκτελέστηκε μες στην περιοχή με γροθιές ο Δικταπανίδης. Θα απομακρύνει την μπάλα. Επιμένουν τον κουδούνιο με τον Μασκαλίδη. Πώς πάει κοντά στο κόρνερ, θα πάρει μια κόντρα, θα βγάλει και μια σέντρα μες στην περιοχή. Από κοντά ένα σουτ από το Γιαρετζίδη, μπάλα στα σώματα, νέο μακρινό σουτ, η μπάλα θα περάσει out. Καλή στιγμή εδώ για τα κουδούνια να πετύχουν τον γκολ της τιμής. Ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο τα κουδούνια, κατέβασε στροφές τον Φωτολίβος, έχοντας και το 0-4 το πρώτο ημίχρονο. Μια ακόμη πολύ καλή επέμβαση από τον Πολύπυρο τον Ανέστη Δικταπανίδη στο κέντρο της εστίας. Απομάκρυνε την μπάλα, Μπιαζάκης. Ωραία παλιά στο κενό χώρο από δεξιά ο Πολυζώνης. Είναι ο παίχτης που ανεβαίνει, Πολυζώνης, ανεβαίνει στην περιοχή, γυρίζει στον Ζορμπίδη. Ζορμπίδης μπήκε αλλαγή, κρατάει την μπάλα, γυρίζει ωραία, έχει καλά πόδια, ψάχνει το σουτ, δεύτερη προσπάθεια το βρίσκει, πολύ ωραίο γκολ από τον Ζορμπίδη που μπήκε αλλαγή. Στο δεύτερο μήχρονο σκοράρει στο 82, αυτό είναι το 0-5, το κερασάκι στην τούρτα για το Φωτολίβος. Εδώ ο Ζορμπίδης, ωραία η ενέργειά του, έχει πολύ καλά πόδια. Το σουτ στη γωνία της εστίας, 0-5 για τον Άρη Φωτολίβους με σκόρεν τον Ζορμπίδη. Εδώ βλέπετε λίγο χώρο ήθελε να βρει, το βρήκε, σούταρε η μπάλα στη γωνία της εστίας, 0-5 για την ομάδα του Φωτολίβους με σκόρεν τον Ζορμπίδη. Και άλλη μια φορά εδώ η ωραία προσπάθειά του, το σταμάτημα γυρίζει, το ζυγίζει, βλέπει τη γωνία της εστίας, σουτάρει, σκοράρει, δεν μπορεί ο Στεφανίδης να αντιδράσει. Αστήρ Κουδουνίων, Άρης Φωτολίβους 0-5 και φινάλε αναμέτρησης από το Σταύρο Παυλίδη 0-5 το τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα όμορφο παιχνίδι, η έκταση του σκόρου πιστεύω τα λέει όλα. Ήμασταν απόλυτα κυρίαρχοι και στα 90 λεπτά.
Οι ποδοσφαιριστές μου έκαναν το χρέος τους, κερδίσαν ένα παιχνίδι τα οποία εμείς τα θεωρούμε τελικούς. Με αυτό το παιχνίδι εμείς έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση, που ήταν και ο πρώτος μας στόχος, και είπαμε ότι πλέον θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή ο επόμενος στόχος μας είναι ο επόμενος αντίπαλός μας και φυσικά η επόμενη θέση, ώστε να είμαστε ακόμα πιο σε καλύτερη θέση στα μπαράζ. Η ομάδα μας είναι σαφώς ενισχυμένη με τις προσθήκες που έχουν γίνει. Δυστυχώς το αρνητικό σημείο είναι ο τραυματισμός του Χρήστου Αμανατίδη. Από ό,τι βλέπουμε θα είναι μια θλάση στο δικέφαλο. Θα δούμε τι θα χρειαστεί και πόσο διάστημα θα χρειαστεί για να αποθαρρυπευτεί. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε για να κάνει τη διαφορά μας, τη διαφορά στην ομάδα. Ένας παίκτης στο οποίο βασίζουμε πολύ τη φιλοσοφία μας. Από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν και στα 90 λεπτά. Δώσαμε κάποιες ευκαιρίες σε κάποια παιδιά. Να τους ευχαριστήσω και να τους μέσα από το παιχνίδι, μέσα από κάθε παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι, αποκτούμε εμπιστοσύνη και ώστε στα μπαράζ να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί πέρα θέλω να ευχηθώ για καλή ομάδα για τη συνέχεια στον Αστέρα Κουδουνίου. Ξεκινώντας πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον νικητή και μετά να πούμε τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι κέρδισαν δίκαια, παίξανε στο πρώτο ημίχρονο καλύτερα από εμάς. Και αυτό το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό για μας. Εκεί κρίθηκαν τα πάντα και νομίζω ότι προσπαθήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να μειώσουμε τη διαφορά από τον αντίπαλο. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, κάναμε κάποιες στιγμές, δεν μας βγήκαν και στο 90 έγινε το πέμπτο γκολ και διαμορφώθηκε το πέμπτο γκολ, το 5-0. Νομίζω ότι συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Και πάλι συγχαρητήρια στον νικητή και εμείς συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι.